Κοντά μας έχουμε τον κύριο Μιχάλη Βασαμίδη, ο οποίος είναι μέλος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Επαρχίας Ιθείας. Καλημέρα κύριε Βασαμίδη. Καλή σας μέρα. Να μιλήσουμε λίγο για το θέμα του Δημοτικού Σχολείου της Σκοπής. Τι γίνεται εκεί? Εκεί γίνεται ό,τι γίνεται εδώ και 10 χρόνια. Μια προσπάθεια να κλείσουν και να υποβαθμίσουν αρχικά όλα τα δημοτικά σχολεία που βρίσκονται στα χωριά. Ένα παραπάνω στο δικό μας το σχολείο, σας μιλάω γιατί έχω προσωπική εμπειρία, μέχρι και πέρυσι ήμουν πρόεδρος Συλλόγου Γονέων εκεί. Είναι η τρίτη φορά που γίνεται προσπάθεια για να κλείσει το σχολείο στη Σκοπή. Υπάρχει ένας σχεδιασμός, στόχος θα έλεγα εγώ, εδώ και χρόνια να το καταφέρει αυτό η πρωτοβάθμια, αλλά ευτυχώς, όπως και αυτή τη φορά θα συμβεί, είμαι απόλυτα σίγουρος, δεν πρόκειται να το καταφέρει. Σε συνάντησή μας που είχαμε την περασμένη εβδομάδα για άλλο λόγο με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας, μας είχε εκφράσει τη σκέψη του και μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα την τεκμηριώσει τέλος του μήνα γραπτός προς το Υπουργείο μια πρόταση απλή. Πράγμα βέβαια που αποδείχτηκε ότι δεν ίσχυε, γιατί ήδη την ώρα που μιλούσαμε είχε στείλει τα mail στο Δήμο και στην τοπική κοινότητα Σκοπής και από αυτό το λόγο και μόνο νιώθουμε ότι έχουμε εξαπατηθεί σαν Ένωση Συλλόγων. Τώρα από εκεί και πέρα, η θέση της Ένωσης Συλλόγων είναι απλή, όχι στον υποβιβασμό και στο κλείσιμο, γιατί δεν μιλάμε για αναστολή, μιλάμε για κλείσιμο, απευθείας που ούτως ή άλλως δεν προβλέπεται από τον νόμο. Ο νομοθέτης λέει ξεκάθαρα ότι πρώτα πάμε σε 2 χρόνια αναστολή όταν μειωθεί ο αριθμός των μαθητών και μετά σε κλείσιμο αν δεν μπορούμε να βρούμε τους απαραίτητους μαθητές. Κάτι άλλο που έχουμε και πατάμε εκεί είναι ότι το όριο των μαθητών είναι 5 και εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 7. Μετά από τον καταιγισμό μεταγραφών που έγινε προς τα σχολεία της Ιθείας και υπάρχει λόγος που έγινε, θα το τεκμηριώσουμε μετά από αυτή την πόρα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα. Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε εδώ τώρα να συζητάμε για ένα δημοτικό συμβούλιο που θα γίνει για αυτό το λόγο αύριο τη Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα.